Θες να γνωρίσουμε. Θέλω μια... πολύ να γνωρίσουμε αυτό το κορίτσι. Πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου είναι η Παυλίνα Λι, η οποία έχει δύο γονείς Κορεάτες. Και θα το καταλάβετε και από τα εξωτερικά της χαρακτηριστικά ότι η κοπέλα έχει DNA κορεάτικο. Όμως είναι γεννημένη στην Ελλάδα. Η πρώτη γλώσσα που έμαθε ήταν τα ελληνικά. Πέρασε στο πανεπιστήμιο κανονικά στην ΑΣΟΕ. Και παρόλα αυτά μας λέει για όλες τις δυσκολίες και πώς δεν αισθανόταν ως παιδί Ελληνίδα, παρότι μεγάλωσε στην Ελλάδα, γεννήθηκε στην Ελλάδα και έμαθε ελληνικά, γιατί στο βλέμμα των άλλων έβλεπε ότι είναι διαφορετική και δεν είναι από εδώ. Έχεις γίνει μία από τις πιο γνωστές TikToker στην Ελλάδα. Το TikTok έγινε λίγο τυχαία. Ανέβασα ένα βίντεο στο TikTok που έδειχνε εμένα, που παρουσίασε τον εαυτό μου, την οικογένειά μου. Αλλά όταν ξαναμπήκα στο TikTok είδα ότι είχε λίγο ανταπόκριση, 3.000 views κάπου εκεί είχε. Και λέω, ωραίο αυτό, κάτσα να ανεβάσω κάποια άλλα βιντεάκια που είχα φτιάξει παλιότερα. Και μετά φτάνω σε ένα σημείο που είχα 100.000 views σε ό,τι και να ανεβάσω. Σήμερα έχουμε κορεάτικα ούτων. Καταρχάς, έχω γεννηθεί εδώ στην Ελλάδα το 96, οπότε είμαι και 28 χρονών. Και οι δύο γονείς μου είναι από Κορέα. Κατέληξαν εδώ στην Ελλάδα επειδή τη μητέρα μου την είχαν προσλάβει από την πρεσβεία της Κορέας που είναι εδώ. Ο λόγος για τον οποίο ήρθα εδώ πέρα ήταν ο οικονομικός. Αλλά σίγουρα οι γονείς μου αγάπησαν πάρα πολύ την Ελλάδα. Επίσης και οι δύο γονείς μου, επειδή είναι και χριστιανοί, είχαν και μια ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή τη χώρα. Τάτσου. Στο λιθό κάμιδος. Η μητρική μου, δηλαδή η πρώτη γλώσσα που έμαθα ήταν τα ελληνικά. Τα κορεάτικα τα καταλάβαινα μόνο ακουστικά, αλλά δεν ήξερα πώς να μιλήσω πίσω, πώς να απαντήσω. Σου φαινόντουσαν εύκολα τα ελληνικά. Σίγουρα τα ελληνικά ήταν πολύ δύσκολα να μάθω και χρειάστηκα πάρα πολλά ιδιαίτερα μαθήματα για να καταφέρω να φτάσω σε ένα επιθυμητό σημείο. Ωστόσο, κατάφερες και τελείωσες το σχολείο και έχεις περάσει και σε πανεπιστήμιο ελληνικό. Σωστά. Η αλήθεια είναι πως έδωσα το 14 πανελλαδικές, κανονικά δηλαδή, και πέρασα στο Τμήμα Πληροφορικής στην ΑΣΟΕ. Οι καθηγητές τι ρόλο έπαιξαν? Υπήρχαν καθηγητές που ήταν καλοί, αλλά σίγουρα υπήρχαν και καθηγητές που η αλήθεια είναι πως με έχουν στεναχωρήσει αρκετά με τη συμπεριφορά τους. Θυμάμαι ακόμα όταν ήμουν στη τρίτη δημοτικού. Ήταν ένας καθηγητής που με σήκωσε μπροστά σε όλη τη τάξη και με παρουσίασε ως προβληματικό παιδί. Ενώ τίποτα από όλα όσα έγραφα ή κάτι τέτοιο δεν έδειχνε ότι έχω πρόβλημα, έτσι. Όταν ήσουν μικρή, ένιωθες περισσότερο Ελληνίδα ή Κορεάτισσα? Σίγουρα δεν ένιωθα ποτέ Ελληνίδα. Γιατί υπήρχε διαφορετική αντιμετώπιση, υπήρχαν τα βλέμματα που μου υπενθύμιζαν ότι είμαι διαφορετικός άνθρωπος. Οπότε δεν ένιωσα ποτέ 100% Ελληνίδα, μέχρι και που έφτασα, ας πούμε, στα 18, νομίζω. Κάπου εκεί άρχισα να το νιώθω πιο πολύ σαν δική μου ταυτότητα. Για μένα αυτό που με δυσκόλπισε εμένα προσωπικά ήταν η εμφάνισή μου, ότι έδινε στον άλλον μία πάσα να σχολιάσει κάτι, έστω. Εγώ, σαν άνθρωπος και σαν συμπεριφορά, δεν έδωσα ποτέ αφορμή για κάποιον να πατήσει για να με κοροϊδέψει κάτι τέτοιο, αλλά αυτό νομίζω με στεναχώρησε πολύ. Και ίσως άλλο ένα πράγμα το οποίο με ενοχλούσε ήταν ότι υπήρχαν πολύ κακές προκαταλήψεις. Πολλές φορές οι τηλεοράσεις δείχνανε πράγματα τύπου Κινέζοι κυρίως που τρώγανε έντομα. Με αυτή την εικόνα γενικεύανε ότι όλοι όσοι έχουν σκιστά μάτια κάνουν το ίδιο πράγμα. Ανιά, Ελένη! Γεια σου, Παυλίνα μου, γεια σου, κορίτσι μου. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πόσο εύκολα τα παιδιά, ακόμα και όταν είναι από κάπου που δεν έχει καμία σχέση ο τρόπος που μιλάνε, να πλησιάζει με τη γλώσσα, ας πούμε, τη δικιά μας. Πόσο εντυπωσιακό είναι ότι αν τα έχεις από μωράκια σε μία χώρα, τη μιλάνε τη γλώσσα ίσως και καλύτερα και από εμάς. Εννοείται, μα είναι το άκουσμα. Πάντα στην ξένη γλώσσα πρέπει να το ακούς. Εδώ βλέπεις και ανθρώπους που κάνουν χρόνια μαθήματα αγγλικών και δεν μπορούν να μιλήσουν. Και πάνε για ένα χρόνο στο εξωτερικό και τα μιλάνε φαρσί. Έτσι. Καλά, αυτό είναι άλλη γλώσσα όμως. Ναι, εντάξει, έχει άλλες δυσκολίες. Ναι, εντάξει, για μας μιλάω. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι πιο εύκολα.